Ιστορικές. Ζούμε ώρες που συμπυκνώνουν τον πόθο εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι μόνο στη χώρα μας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Το αίτημα για να είναι οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη. Την απέτηση για ανατροπή της καταστροφικής λιτότητας. Τον αγώνα για τη ρηγμάτωση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης που απειλεί όχι μόνο το βιωτικό μας επίπεδο. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, επειδή δεν μπορώ να παρακαλώ τους συναδέλφους. Κύριε Μαντά, είναι δική μου δουλειά και με συγχωρείτε. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να καθίσουν στις θέσεις τους, να μην υπάρχει αναταραχή και φασαρία κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των ομιλητών. Ομοίως στην έδρα θα παρακαλούσα να υπάρχει ησυχία. Κύριε Μαντά, μηδενίζω το χρόνο σας. Για το λόγο αυτό είπα ότι θα έχετε όλοι στη διάθεσή σας τον κατάλογο στη διάρκεια της διακοπής, ούτως ώστε να προγραμματιστείτε. Όλοι όσοι πρόκειται να μιλήσουν είναι ενημερωμένοι από τα κόμματά τους, γιατί είναι στους καταλόγους που έχουν παραδώσει τα κόμματα. Όσοι έχουν εγγραφεί με την κάρτα τους είναι σε αυτούς που δεν έχουν ενημερωθεί από τα κόμματά τους και επομένως δεν χρειάζεται να αγχώνεστε ότι μπορεί να μιλήσετε στην επόμενη ώρα. Θα έχετε την άνεση να προγραμματιστείτε βλέποντας και τον κατάλογο. Κύριε Μαντά, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε, συνεχίζω. Τον αγώνα λοιπόν για τη ρηγμάτωση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης που απειλεί όχι μόνο το βιωτικό μας επίπεδο, όχι μόνο το δημόσιο πλούτο και το περιβάλλον, αλλά και τις ίδιες τις ανθρώπινες αξίες, όπως από την εποχή του διαφωτισμού και των χειραφετητικών εγχειρημάτων όπου γης καθιερώθηκαν. Και όλα αυτά και πολλά άλλα μαζί που δεν αποτυπώνονται εύκολα με λόγια, αλλά είναι ήδη εγγεγραμμένα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων που χαμογελούν και συγκινούνται, που διαδηλώνουν και απαιτούν, καθώς ένας άλλος αέρας, ένας άλλος άνεμος πνέει στη χώρα και στους λαούς όλης της Ευρώπης. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω ένα μικρό σχολιασμό για αυτά που ακούγονται, που ακούστηκαν κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κάποιοι αναρωτιούνται εδώ τι είναι το μνημόνιο και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και μας κουνούν το χέρι και δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν λόμπινγκ στις ελίτ των δανειστών και στις ελίτ της Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν πως χαίρονται ή εννοούν ότι χαίρονται, διότι λέει κατέρευση η συμμαχία του Νότου. Και υποκριτικά δεν βλέπουν ότι έρχεται η ώρα των λαών και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και παντού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι στιγμές είναι κρίσιμες και αυτός είναι κοινός τόπος. Όμως ακριβώς πάνω σε αυτό τον κοινό τόπο αναδεικνύονται πια ξεκάθαρα δύο ριζικά διαφορετικές πολιτικές. Τη μια τη ζήσαμε με δραματικές επιπτώσεις για τη χώρα, τους νέους ανθρώπους, τον κόσμο της εργασίας, τα κοινωνικά αγαθά, τη δημοκρατία. Όχι βεβαίως για αυτούς που άφησαν τα δισεκατομμύρια τους μέσα σε αυτή την κρίση. Η άλλη είναι αυτή που ξεδιπλώνεται μέσα από τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και μέσα από αυτή την ήδη βιωμένη εμπειρία σε μικρό χρόνο, αλλά μεγάλη ως βίωμα, την ήδη μικρή βιωμένη λοιπόν εμπειρία της διακυβέρνησης με την κυρίαρχη σφραγίδα της αριστεράς. Εμείς λοιπόν τηρούμε το λόγο μας και αυτό αποτελεί τη μεγάλη μας δύναμη. Εμείς δεν λέμε το τεχνητό είτε εγκατάλειψη των δεσμεύσεών μας είτε ρήξη και να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια. Εμείς λέμε διαπραγμάτευση. Λέμε σκληρή διαπραγμάτευση, λέμε ναι στη μεγάλη πορεία της ανατροπής αυτής της κατάστασης έτσι όπως εκδηλώθηκε όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Για μας τα κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για την κυβέρνησή μας, αυτά είναι κυρίαρχα πεδία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό το σχέδιό μας δεν προβλέπει
ανασφάλιστους χωρίς περίθαλψη και μορφωτικά αναλφάβητους. Όχι βεβαίως γιατί εμείς είμαστε πιο ευαίσθητοι σε ατομικό επίπεδο, ούτε επειδή μπορούμε απλώς πιο ηθικά να διαχειριστούμε τους δημόσιους πόρους, αλλά ακριβώς διότι έχουμε ριζικά διαφορετική αντίληψη που αντιμετωπίζει τα κοινωνικά αγαθά ως αδιαπραγμάτευσες αξίες και ταυτόχρονα τα ενσωματώνει σε μια άλλη αντίληψη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και το παραγωγικό μοντέλο που θα οικοδομήσουμε. Δεν είναι απλώς μια πιο ορθολογική προσέγγιση η κατάργηση, για παράδειγμα, της τράπεζας θεμάτων ως υποχρεωτικής επιβολής συγκεκριμένης μορφής εξετάσεων που εκτόξευσε την παραπαιδεία. Είναι ταυτόχρονα και κυρίως σεβασμός στην ανάγκη των εφήβων, κοριτσιών και αγοριών της χώρας μας για ένα πλαίσιο ελευθερίας, έστω και λίγο, έστω και μόνο στο επίπεδο του χρόνου, που είναι το αναγκαίο πεδίο, το πεδίο της ελευθερίας δηλαδή, για την ολόκληρη ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Δεν είναι απλώς μια πιο ορθολογική προσέγγιση το να προσφέρουμε, για παράδειγμα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον τόπο του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα όπου οι υπηρεσίες θα έχουν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικά και πληθυσμιακά τομέα ευθύνης. Είναι ταυτόχρονα και κυρίως μια άλλη αντίληψη για μια προσέγγιση στο επίπεδο της κοινότητας, για μια εν της πράγμαση κοινοτική φροντίδα και πρόληψη με έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Το δίκιο είναι με τον κόσμο της εργασίας, με τους φτωχούς και κατοφρονεμένους, με τους λαούς της Ευρώπης. Το δίκιο μας δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, ορθή εκτίμηση του συσχετισμού, αλλά και την απαραίτητη ορμή για να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Με αυτές τις λέξεις στηρίζω και ψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ.